πολιτικές και αυτοδιοικητικές εξελίξεις. Πάμε να συνδεθούμε με την Αθήνα, με την Σάγια Τζαουσίδου, τη συνάδελφο δημοσιογράφο και πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σάγια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, από την Αθήνα, από τη ζεστή Αθήνα, με καύσωνα παρακαλώ. Το ίδιο και εδώ, στη Δυτική Μακεδονία. Πόσο αποπνιχτική είναι η ατμόσφαιρα εδώ. Μάλιστα. Τώρα να ξεκινήσουμε να πούμε γιατί τους 7 εκλεγέντες ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνάντησε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι 5 ήταν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, οι 2 με τηλεδιάσκεψη, ο Βαγγέλης Μημαράκης και ο Φρέντι Μπελέρης. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις, γιατί έγιναν γνωστές και κάποιες αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι νέοι ευρωβουλευτές και υπάρχει. Ασκούνται πιέσεις για να παρευρεθεί στην ορκομοσία και ο Φρέντι Μπελέρης, αλλά ότι γίνονται προσπάθειες να προφυλακιστεί και το συντομότερο δυνατό. Να πούμε ότι αφού τους δέχτηκε στο γραφείο, συζήτησε μαζί τους για τα χαρτοφυλάκια, και αφού βέβαια τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους και την εκλογή τους φυσικά, συζήτησαν για τα χαρτοφυλάκια τα οποία μπορεί και τις επιτροπές τις οποίες συμμετάσχει ο κάθε ένας. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να πούμε ότι είπανε πάρα πολύ, δώσανε μεγάλη σημασία στον τρόπο που θα επικοινωνούν τα θέματα με τα οποία θα ασχολούνται. Μάλιστα, ο Γιώργος Αυτιάς έκανε απαραίτητο το γεγονός ότι θα πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει το έργο τους. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που μου είχε πει ότι θα πει στον Πρωθυπουργό και του το είπε και συμφώνησε. Και μάλιστα συμφώνησαν από κοινού όλοι οι ευρωβουλευτές. Κάθε φορά που τελειώνει, αν θέλεις, ένα διάστημα, αυτό το διάστημα θα το καθορίσουν, θα είναι ένας μήνας, δύο μήνες, να βγαίνουν στα ελληνικά μέσα και με απλά λόγια να εξηγούν στον κόσμο το έργο το οποίο κάνουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι πρέπει να γίνεται αυτό, γιατί υπάρχει, ο κόσμος δεν γνωρίζει τι κάνουν οι ευρωβουλευτές, πέρα από κάποια πάνελ που συμμετέχουν πολλές φορές και εκεί γίνονται συζητήσεις για τα πολιτικά θέματα της χώρας. Ναι, επειδή νομίζουν ότι οι ευρωβουλευτές κάνουν ταξιδάκια απλώς, δεν είναι έτσι. Να τους πούμε ότι μπορεί κάποτε να θεωρείται ένα πολύ ακριβό, αν θέλεις, επάγγελμα. Ένα δηλαδή που πληρωνόταν πολύ καλά, ακόμα πληρώνεται, θέλω να σου πω. Όμως τώρα πρέπει να δουλεύουν, να δείχνουν έργο. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν σε ομάδες και συνασπισμούς ομάδων, όπου να μπορούν να περάσουν πράγματα. Γιατί όλα αυτά έχουν επίπτωση στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, αν θέλεις και καθαρίστηκε λίγο το τοπίο στο που θα συμμετάσχουν και βάλαν τις πρώτες γραμμές. Να πούμε ότι το συντονισμό της ομάδας αναλαμβάνει η Ελίζα Βόζενμπερκ, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης συνεχίζει με τις ίδιες αρμοδιότητες, ο Γιώργος Αυτιάς αναλαμβάνει τα οικονομικά, κοινωνικά θέματα θα αναλάβει η Ελεόρανα Μελέτη, θέματα σχετικά με το περιβάλλον, ο Δημήτρης Τσιόδρας, ενώ ο Άκης Κέρτσος θα αποτελεί τον διάβλο μεταξύ της κυβέρνησης και της ευρωομάδας. Σωστά. Να πούμε επίσης ότι εκτός ότι ήταν πολύ ευχάριστο το κλίμα, όλοι έχουν, οι καινούργοι ειδικά, έχουν, ξέρεις, τον ενθουσιασμό του Πρωτάρη και πραγματικά θέλουν να βρεθούν στις Βρυξέλλες και να αρχίσουν να δουλεύουν. Και στο Στρασβούργο φυσικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Βρυξέλλες είναι το κέντρο της λήψης αποφάσεων, όμως το Στρασβούργο είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκεί μία φορά το μήνα, για μία εβδομάδα, 4 μέρες, βρίσκονται εκεί, συγκεντρώνονται όχι μόνο οι 720 ευρωβουλευτές, οι ομάδες τους, οι συνεργάτες τους, αλλά και δημοσιογράφοι από τις χώρες τους, για να παρακολουθήσουν την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εσύ έχεις πάει πολλές φορές, έχουμε και ρεπορτάζ, έχουμε συνδεθεί. Εγώ έχω πάει 2 φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσύ έχεις πάει αρκετές φορές. Ας ελπίσουμε να πάμε τώρα με τη νέα σύνδεση. Πάντως έχουμε εξελίξεις. Θα περιμένουμε. Μάλλον από ό,τι φαίνεται, Τετάρτη με Πέμπτη ένα σχηματισμό. Δεν ξέρουμε μια από τι δύο μέρες. Ρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης σήμερα που είπε ότι ο ανασχηματισμός είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Γίνονται επαφές, γίνονται συναντήσεις. Μένει να δούμε τώρα το πότε θα τον ανακοινώσει. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι ο Πρωθυπουργός, όπως και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνεις ότι τους προβλημάτισε πάρα πολύ το γεγονός αυτής της αποχής, γιατί ήταν υπερβολικά μεγάλο το ποσό της αποχής. Να πούμε λοιπόν, ο αριθμός εννοώ, το ποσοστό. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει, καταρχήν διακύρωσε το ταξίδι του που ήταν προγραμματισμένο στην Ισπανία και στέλνει τον Γεραπετρίτη. Την Παρασκευή έχει Υπουργικό Συμβούλιο και θα αποφασίσει και για τον ανασχηματισμό.
Βέβαια είναι πρόεδρος. Όχι, το Παρασκευή έχει Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά μπορεί να γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο με τον καινούριο σχηματισμό όμως. Με την καινούρια κυβέρνηση. Να πούμε ότι είναι σίγουρο ότι κάποιοι θα χάσουν τα υπουργεία τους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όσοι δεν δούλεψαν και είναι αρκετοί, πίστεψέ με, και στις περιφέρειές τους δεν πήγε καθόλου καλά η Νέα Δημοκρατία και αυτό τους το χρεώνει, γιατί δεν μπορεί. Μα η Κρήτη χάθηκε το Ηράκλειο. Έχει ευθύνη ο κύριος Αβγενάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που από ό,τι λένε τα τελευταία δημοσιεύματα, τον θέτουν εκτός κυβέρνησης. Έτσι λένε. Σωστά. Ένας από αυτούς που ακούγεται είναι ο κύριος Αβγενάκης, ακούγονται και άλλα ονόματα. Ο κύριος Κρέκας, ακούγεται ο κύριος Κυλακάκης, ακούγονται πολλά. Πολλοί υπουργοί και ίσως δούμε μέσα υπουργοί από τη Ροδόπη, από την Ξάνθη, από τον Εύρο, από τη Θεσσαλία, από τη Λάρισα, που θα πρέπει να μπουν στο κυβερνητικό σχήμα. Και ξέρεις, μπορεί να δοκιμάσει ο Πρωθυπουργός και νέα πρόσωπα. Και νέα πρόσωπα. Αυτό μου λέγανε κύκλοι της Πειραιώς, ότι μπορεί να δοκιμάσει ανθρώπους που δεν τους έχει, βουλευτές που δεν τους έχει ξαναδοκιμάσει σε τέτοια πόστα. Μένει να το δούμε. Και εμείς είμαστε πραγματικά ένθερμοι οπαδοί αυτής της λογικής, γιατί δεν μπορεί να ανακυκλώνει συνεχώς τους ίδιους υπουργούς και να τους αλλάζει υπουργεία. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν. Μάλιστα. Γιατί όχι. Έτσι ακριβώς. Για να δούμε. Τώρα, να έρθουμε λίγο και όσον αφορά και το αποτέλεσμα στη Δυτική Μακεδονία. Μέχρι στιγμής δεν είδαμε κάποιες δηλώσεις πλην μια γραπτή δήλωση του κυρίου Σταύρου Παπασωτηρίου, ο οποίος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας. Και να διαβάσω κάποια στιγμή στη σημεία. Το μήνυμα που εστάλει με τα αποτελέσματα των χθεσινών ευρωεκλογών ήταν ξεκάθαρο. Οι Έλληνες εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία με την ψήφο τους. Έδωσαν στη μεγάλη φιλοευρωπαϊκή παράταση ακόμα μια εκλογική νίκη με τεράστια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, χτυπώντας όμως ηχηρά το καμπανάκι με το οποίο απαιτούν περισσότερη προσπάθεια και άμεσα αποτελέσματα. Η τεράστια αποχή, ειδικότερα στην περιοχή μας, γιατί η Φλόρινα είχε τεράστια αποχή, αποτελεί για όλους τους υγιώς σκεπτόμενους πολίτες σημείο μεγάλου προβληματισμού. Οφείλουμε να εμπνεύσουμε το εκλογικό σώμα, ώστε να επιστρέψει δυναμικά στις κάλπες, ασκώντας το ύψιστο δικαίωμα της επιλογής των προσώπων και των πολιτικών που θα ορίζουν την καθημερινότητά του. Η εκλογική μας επίδοση, όπως δήλωσε άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ήταν μακριά από το στόχο που θέσαμε. Χρήσιμα, ψύχρεμα και γρήγορα λοιπόν, καθώς δεν υπάρχει χρόνος για άχρηστες ομφαλοσκοπήσεις, άκυρους πανηγυρισμούς ή εσωστρέφεια, δηλώνουμε ότι αντιληφθήκαμε την επικαιροποιημένη εντολή για επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του τόπου, δίνοντας λύσεις προοπτική και ελπίδα σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό και βελτιώνοντας τη ζωή των Ελλήνων. Είναι η ανακοίνωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Παπασωτηρίου. Εκεί δεν πήγε καλά η Νέα Δημοκρατία στη Φλόρινα. Ναι, με πρώτο κόμμα, με δεύτερη δύναμη το Πασόκ, τρίτο τον Κυριάκο Βελόπουλο και τεράστια αποχή που ξεπέρασε το 75%. Σάγια. Πολύ σωστά τα λέει. Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Το γεγονός ότι έχουμε μπροστά μας την κυβέρνηση με καθαρή, αν θέλεις, μία τριετία, δεν σημαίνει ότι, ότι πρέπει να επαναπαυτεί. Καθαρή τριετία, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις αν οι εκλογές γίνουν νωρίτερα, γιατί πάντα μας έχουν συνηθίσει όλοι να γίνονται και λίγο νωρίτερα οι εκλογές. Μπορεί να πάει στην τριετία, αλλά μπορεί να πάει και λίγο νωρίτερα. Σωστό αυτό που λες. Γι' αυτό το αναφέρω. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να συνεχίσει στην ίδια λογική, γιατί πήρε το μήνυμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλοι λέγανε μέχρι τώρα ότι ο Πρωθυπουργός δεν καταλαβαίνει και δεν έχει πάρει το μήνυμα, δεν ακούει την κοινωνία. Κι όμως την ακούει, γι' αυτό ακριβώς προβαίνει σε ένα σχηματισμό, γιατί κατάλαβε ότι ο κόσμος δεν είναι ότι προτίμησε τη θάλασσα αντί τις εκλογές, είναι ότι αδιαφόρησε. Και αυτή η αδιαφορία είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το μελετήσουν όλα τα κόμματα και να δούνε τι είναι αυτό που έκανε τους ψηφοφόρους να μην τους εμπιστευτούν. Η λογική, Δημήτρη, του ότι είναι χαλαρή ψήφος και δεν πάω να ψηφίσω, δεν είναι τόσο. Δεν υπερισχύει όσο το ότι ανέξοδα, όπως είπαμε και χθες, γιατί δεν κρίνεται η κυβέρνηση, θέλανε να δώσουν ένα μήνυμα. Πρέπει να αλλάξουν κάποιες πολιτικές. Ιδιαίτερα στα οικονομικά της χώρας, γιατί ο κόσμος νιώθει μία ανασφάλεια, βλέπει ότι με το που παίρνει το μισθό του ή τη σύνταξή του τελειώνει πολύ γρήγορα και δεν έχει να ανταπεξέλθει. Τα φάρμακα έχουν ακριβήνει. Σημαντικά φάρμακα βγήκανε και από το συνταγολόγιο, δεν συνταγογραφούνται πια, οπότε θα πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη να τα πληρώσουν. Όλα αυτά δεν είναι εύκολο να τα αντιμετωπίσει στην καθημερινότητα του πολίτη. Γι' αυτό λοιπόν ανασχηματισμός τώρα και να βάλει ανθρώπους που να μπορούν να δουλέψουν και να φέρουν λύσεις, αν θέλεις. Από την άλλη, έχουμε την κεντροαριστερά
και τους σοσιαλιστές που προσπαθούν τώρα να κάνουν ένα συνασπισμό με πρωτοβουλία διαφόρων στελεχών, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτός ο πολυκερματισμός της αριστεράς, των αριστερών κομμάτων, δεν τους βοήθησε. Είδαμε τη Νέα Αριστερά, τον Λοβέρδο και άλλους, οι οποίοι που δεν μπόρεσαν να πάρουν το ποσοστό. Το Βαρουφάκι, ναι, δεν φέρανε τα ποσοστά που θέλανε ή επιθυμούσαν. Και είδαμε να μπαίνει στην Ευρωβουλή η κυρία Λατινοπούλου τώρα, φωνή της λογικής. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας πόλος, ένας ρυθμιστής της κατάστασης, αν θέλεις, να αρχίσουν να συζητούν για να μπορέσει να γίνει ένα κόμμα και όχι 100 κόμματα. Mm-hmm. Χορτάσαμε από προέδρους κομμάτων. Θέλουμε ένα κόμμα που να μπορεί να κάνει σωστή και σοβαρή αντιπολίτευση. Μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε εξελίξεις περισσότερες αύριο, γιατί ίσως είναι και μια κρίσιμη μέρα, Τετάρτη με Πέμπτη. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε και να αναλύσουμε τι τελικά γίνεται. Έχεις επικοινωνία αύριο το βράδυ αργά και με τον Γιώργο τον Αυτιά, να μας πει και ο Γιώργος Αυτιάς τι σκέφτεται και να μας τα μεταφέρεις αύριο στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West Saga. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.